Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παίρνω σήμερα τον λόγο σε αυτήν την ιστορική συνεδρίαση, όχι μόνο για λόγους συμβολικούς, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Πρώτα και κύρια, για να αποτίσω φόρο τιμής στα θύματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και για να τιμήσω όλες και όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες από ολόκληρον τον κόσμο που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία των πατρίδων τους. Που έδωσαν τη ζωή τους για να ιτηθεί ο ναζισμός που έριξε την δηλητηριώδη ομίχλη του πάνω στους λαούς όλου του κόσμου. Παίρνω επίσης το λόγο και νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και όλοι οι εκπρόσωποι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής σήμερα. Παίρνω λοιπόν τον λόγο προκειμένου να τιμήσω και θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας να τιμήσουμε. Γι' αυτό το λόγο και έπρεπε να γίνει η συζήτηση σήμερα κατά την διαδικασία επανασύστασης της Επιτροπής. Να τιμήσουμε λοιπόν τους αγωνιστές της ελληνικής εθνικής αντίστασης που έδωσαν τη ζωή τους για να απαλλαχθεί η χώρα μας από την ναζιστική θηριωδία και κατοχή. Για να μπορούμε σήμερα να έχουμε μια πατρίδα ελεύθερη και κυρίαρχη. Κάποιοι μας λένε γιατί καταπιάνεστε με το παρελθόν. Κοιτάξτε το μέλλον. Μα ποια χώρα, ποιος λαός μπορεί να έχει μέλλον αν δεν τιμά την ιστορία του και τους αγώνες του. Ποιος λαός μπορεί να προχωρήσει μπροστά σβήνοντας τη συλλογική μνήμη και αφήνοντας ιστορικά αδικαίωτους τους αγώνες και τις θυσίες του. Άλλωστε, δεν έχει περάσει και τόσο πολύ καιρός από τότε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι ακόμα ζώσα η γενιά της κατοχής και της εθνικής αντίστασης. Είναι ακόμα νοπές στη συλλογική μνήμη του λαού μας οι εικόνες και οι ήχοι των βασανιστήριων και των εκτελέσεων στο Δίστομο και στην Κεσαριανή, στα Καλάβρητα και στη Βιάννη. Είναι ακόμη νοπά στη μνήμη του λαού μας τα εγκλήματα και οι καταστροφές που προκάλεσαν τα στρατεύματα του Τρίτου Ράιχ σε όλο το μήκος και το πλάτος ελληνικής επικράτειας, αλλά και της Ευρώπης ολόκληρης. Και οι μνήμες αυτές οφείλουν να διατηρηθούν στις νεότερες γενιές. Έχουμε χρέος ιστορικό, πολιτικό και ηθικό να τις διατηρήσουμε. Όχι για να διατηρήσουμε την καχυποψία και το μίσος μεταξύ των λαών, αλλά για να θυμόμαστε πάντα τι σημαίνει ναζισμός, τι σημαίνει φασισμός και τι έφερε στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Για να θυμόμαστε ότι όταν τη θέση της αλληλεγγύης, της φιλίας, της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των λαών παίρνει η αίσθηση της υπεροχής και του ιστορικού πεπρωμένου, όταν τη θέση του σεβασμού παίρνει η μυσαλλοδοξία, φιλετική ή κοινωνική, τότε αυτό που κυριαρχεί είναι ο πόλεμος και το σκοτάδι. Και η Ευρώπη το γνώρισε αυτό το σκοτάδι. Το έζησε, το πλήρωσε ακριβά, το μίσησε. Ήταν αυτός ένας από τους λόγους που οι ευρωπαϊκοί λαοί συναποφάσισαν να εκκινήσουν τις διαδικασίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ώστε να μην ηχήσουν ποτέ ξανά οι σιρήνες του πολέμου στην Ευρώπη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γερμανικός λαός υπέφερε εξίσου από την ναζιστική θηριωδία και ότι στη Γερμανία ο ναζισμός επικράτησε ακριβώς επειδή πρωτύτερα ταπεινώθηκε ο γερμανικός λαός. Αυτό φυσικά δεν είναι δικαιολογία, αλλά εξήγηση. Είναι το μάθημα του σύντομου 20ου αιώνα, όπως θα έλεγε και ο μεγάλος ιστορικός, ο Έριχ Χόμσμπαουμ. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό που επικράτησε ήταν το μίσος και ο ρεβαρσισμός.
Αυτό που επικράτησε ήταν η κοντόφθαλμη λογική της ταπείνωσης του ιτημένου για τις αμαρτίες του. Η λογική του εξευτελισμού και της εξαθλίωσης ενός ολόκληρου λαού για την ήττα του. Και αυτή η επιλογή πληρώθηκε αργότερα με το αίμα των νιάτων του κόσμου ολόκληρου, της Γερμανίας συμπεριλαμβανομένης. Οι λαοί της Ευρώπης και οι ηγεσίες τους οφείλουν να θυμούνται και να αντλούν συμπεράσματα από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει, δεν της επιτρέπεται να κάνει σήμερα τα ίδια λάθη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πράγματι το πάθημα έγινε μάθημα. Η Γερμανία, παρά τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ και των χιλτρερικών ορδών που κατέκαψαν τον κόσμο, παρά το ολοκληρωτικό κακό του ολοκαυτώματος, ωφελήθηκε και ορθώς ωφελήθηκε από σειρά παρεμβάσεων. Με κυριότερες τη διαγραφή του χρέους της, του χρέους που είχε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη σύμβαση που έγινε πολλά χρόνια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1953 στο Λονδίνο, και φυσικά με τα τεράστια ποσά που εκταμιεύθηκαν από τους συμμάχους για την ανοικοδόμησή της. Η σύμβαση όμως του Λονδίνου αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι απομένουν οι τελικές γερμανικές αποζημιώσεις για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες έπρεπε να διευθετηθούν με την τελική συνθήκη ειρήνης που δεν υπογράφηκε μέχρι το 1990 εξαιτίας της έως τότε διχοτόμησης της Γερμανίας. Η επανένωση των δύο Γερμανιών μετά το 1990 δημιούργησε τις αναγκαίες νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις για την επίλυση του ζητήματος. Αλλά οι γερμανικές κυβερνήσεις από τότε και στο εξής επέλεξαν τη σιωπή, τα νομικά τεχνάσματα, την αναβολή και την παρέλκυση. Και αναρωτιέμαι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, διότι πολλής λόγος γίνεται στις μέρες μας στην συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο περί ηθικής. Είναι άραγε ηθική αυτή η στάση? Μίλησα πρωτύτερα για νομικά τεχνάσματα. Και επειδή τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα, θέλω να εξηγήσω σαφώς τι εννοώ για να μην παραμένουν σκιές. Όταν η Γερμανία αποδέχεται έστω να τοποθετηθεί για το ζήτημα των οφειλών της προς την Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επικαλείται την διμερή μας συμφωνία του 1960. Τότε που με δική της πρωτοβουλία κατέβαλε 115 εκατομμύρια μάρκα ως αποζημιώσεις και το τότε Βασίλειο της Ελλάδας αναγνώρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει περαιτέρω σχετικές αξιώσεις. Η συμφωνία όμως αυτή δεν αφορούσε αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη η χώρα, αλλά αποζημιώσεις για τα θύματα του ναζισμού στην Ελλάδα. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν αφορούσε ούτε το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, αλλά ούτε και αξιώσεις για αποζημίωση εξαιτίας εγκλημάτων πολέμου, εξαιτίας της σχεδόν ολικής καταστροφής των υποδομών της χώρας, αλλά και της διάλυσης της οικονομίας της κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Όλα αυτά γνωρίζω ότι είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά τεχνικά αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα. Και ίσως δεν είναι ο χώρος και ο χρόνος τώρα να επεκταθώ. Οι αναγκαίες διευκρινήσεις και η τεχνική επεξεργασία δεν θα γίνει από μένα, αλλά από τους ειδικούς. Πρέπει να γίνει και θα γίνει από τους ειδικούς, νομικούς και ιστορικούς. Αυτό που θέλω όμως εγώ να διαβεβαιώσω τόσο τον ελληνικό όσο και τον γερμανικό λαό είναι ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο και γι' αυτό προτρέπει
την εθνική αντιπροσωπεία στο σύνολό της και την Επιτροπή που σήμερα θα επανασυσταθεί. Να προσεγγίσουμε το θέμα με την αναγκαία ακριβώς ευαισθησία, με αίσθημα ευθύνης και ειλικρίνειας, με διάθεση συνεννόησης και διαλόγου. Το ίδιο όμως περιμένουμε και από τη γερμανική κυβέρνηση. Για λόγους πολιτικούς, ιστορικούς, συμβολικούς, αλλά και ηθικούς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, απέναντι σε έναν ηθικολογικό τόνο που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη, εμείς δεν επιλέγουμε ούτε τη θέση του μαθητή που σκύβει το κεφάλι και χαμηλώνει τα μάτια απέναντι στην αφιψηλού ηθική διδασκαλία, αλλά ούτε και διεκδικούμε τη θέση του ηθικοδιδασκάλου που κουνά επιτιμητικά το δάκτυλο απέναντι στον υποτιθέμενο αμαρτωλό, ζητώντας του να πληρώσει για τις αμαρτίες του. Αντίθετα, επιλέγουμε το δρόμο της διαπραγμάτευσης και του διαλόγου, της αλληλοκατανόησης και της δικαιοσύνης. Δεν κάνουμε εδώ θεοδικία, αλλά την ίδια στιγμή δεν παρετούμαστε και από τις απαράγραπτες αξιώσεις μας. Δεν κάνουμε μαθήματα ηθικής, αλλά και δεν δεχόμαστε από κανέναν μαθήματα ηθικής. Διότι ξέρετε, πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, στο άκουσμα πολλών προκλητικών δηλώσεων από το εξωτερικό, μου έρχεται στο μυαλό το περίφημο απόσπασμα από την επί του όρους ομιλία του Ιησού. Βλέπουν την ακίδα στο μάτι του αδελφού τους, αλλά όχι το δοκάρι στο δικό του το μάτι. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου, δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά λόγια, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα εργαστεί άοκνα ώστε με ισότιμους όρους, μέσα από το διάλογο στο πλαίσιο μιας έντιμης διαπραγμάτευσης, να συνδράμει ώστε να βρεθεί λύση στα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Θα εργαστεί ώστε η Ελλάδα, και το έχουμε δηλώσει, να τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Αλλά ταυτόχρονα θα εργαστεί ώστε να τηρηθούν και όλες οι ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στο ακέραιο. Και όπως εμείς δεσμευόμαστε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, έτσι οφείλουν να πράξουν και όλες οι πλευρές. Γιατί η επίκληση της ηθικής δεν μπορεί να είναι à la carte, δεν μπορεί να είναι κατά περίσταση. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα στηρίξει πραγματικά και με όλες τις δυνάμεις την πρωτοβουλία για την ανασύσταση, ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της Επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και του αναγκαστικού κατοχικού δανείου προς την Ελλάδα. Θα τη στηρίξουμε αληθινά και ουσιαστικά, όχι για επικοινωνιακούς λόγους. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε πολιτική και νομική συνδρομή, ώστε οι προσπάθειες της Επιτροπής αυτής να αποδώσουν. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποδώσουν. Και στα πλαίσια της θητείας της να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, να φέρουν λύση, να δικαιώσουν αυτό το ανεκπλήρωτο ηθικό αλλά και υλικό ιστορικό χρέος. Όχι μονάχα απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά απέναντι σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που πολέμησαν, θυσιάστηκαν, μάτωσαν και νίκησαν τον ναζισμό. Το οφείλουμε στην ιστορία μας, το οφείλουμε στους αγωνιστές εθνικής αντίστασης, το οφείλουμε στα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το οφείλουμε όμως κυρίως στην Ευρώπη και στους λαούς της, που έχουν δικαίωμα στη μνήμη και κυρίως δικαίωμα σε ένα μέλλον απελευθερωμένο
από κάθε λογής ολοκληρωτισμό. Σας ευχαριστώ.